Δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση, δεν είναι η ειδικότητά μου το εσωτερικό πολιτικό ρεπορτάζ και δεν έχω πρωτογενή γνώση αν θέλετε. Αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή με την Ιταλία να είναι σε μια αστάθεια που μπορεί να την οδηγήσει σε πρόορες εκλογές μέχρι και το Φεβρουάριο και να βγει πρώτο κόμμα ο Μπέπε Γκρίλο. Με τη Γαλλία να είναι το σκηνικό εντελώς αποσταθεροποιημένο, με τον πρόεδρο Ολάντ να τρέπεται σε φυγή, με τον μέχρι πρόσφατα πρωθυπουργό Βάλς να θέτει υποψηφιότητα και να μην παίρνει ούτε 10% στις δημοσκοπήσεις και με κάποιους όπως το πρακτορείο Bloomberg να μην αποκλείουν αυτή τη στιγμή να εκλεγεί και η Λεπέν στο δεύτερο γύρο πρόεδρος της Γαλλίας, με την ακροδεξιά να προηγείται στις δημοσκοπήσεις στην Ολλανδία, θα σας έλεγα ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι μια κρίση με την Ελλάδα. Δεν σας ρώτησα εγώ τυχαία. Ναι, ακριβώς στο εσωτερικό δεν έχετε εικόνα, αλλά ξέρετε πώς κινείται το λεγόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Γι' αυτό σας ρώτησα. Θα έλεγα ότι δεν θα σας πω κάτι καινούριο. Για πολλωστή φορά στις πλάτες της Ελλάδος και με πεδίο αντιπαράθεση στην Ελλάδα εκτιλήσεται η κόντρα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Γερμανίας και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών Γερμανίας, την οποία κόντρα αναμένω να πάρει ευρύτερη διάσταση και γεωπολιτική όταν ο Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του την 21η Ιανουαρίου. Ελπίζω να υπάρχει η στοιχειώδης φρόνηση στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες να μην πιέσουν την Ελλάδα παραπάνω. Είμαστε ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα στα όρια της αντοχής μας. Αλλά αυτή τη φορά μια κρίση με την Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει επιταχυντικά για να επιδεινώσει έναν ορίζοντα ο οποίος είναι σκοτεινός. Δηλαδή μια κρίση στην Ελλάδα να πρημοδοτήσει τον αντισυστημικό και αντιευρωπαϊκό λαϊκισμό παντού στην Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις αντιδράσεις της Αθήνας, με το αν θα γίνουν εκλογές, πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση, πώς θα αντιδράσουν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Όποιος πιέζει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή παίζει με τη φωτιά, πολύ απλά. Κύριε Καπόπουλε, έχετε πει ότι εσείς έχετε εκφράσει έτσι μια σκέψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε, ενδεχομένως και σε μια αναστρέψιμο δρόμο εδώ, μιας αυτοδιάλυσης, και αναρωτιέμαι μετά και το δημοψήφισμα στην Ιταλία και το αποτέλεσμα στην Αυστρία που ναι μεν δεν ήταν αρνητικό αλλά δεν το λες και θρίαμβο. Μια ακροδεξιά με 47% ναι. Αν το πούμε κανονικότητα πρέπει να επισκεφτούμε ψυχίατρο. Σωστά, αναρωτιέμαι λοιπόν και εδώ έχει ενδιαφέρον να ακούσω πώς θα το δείτε εσείς. Είναι πώς να το πω, αναμενόμενο και δεν αλλάζει πολιτική η Γερμανία επειδή έχει επιλέξει ενδεχομένως και τη διάλυση και να πάει σε κάτι πιο στενό, ή είναι αμηχανία που την οδηγεί σε μια στασιμότητα στο να αλλάξει πολιτική? Καταρχήν για το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, ποιο είναι το πιο στενό? Σε μια Ευρώπη όπου η ακροδεξιά στην Ολλανδία έχει υποσχεθεί δημοψήφισμα για αποχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Λεπέν έχει κάνει ακριβώς το ίδιο στη Γαλλία, όπου η Ιταλία κινδυνεύει να μπει στον ίδιο δρόμο, ποια είναι αυτή η στενή, μικρή και ενάρετη Ευρώπη στην οποία θα αναδιπλωθεί ο κύριος Σόιμπλε, Ευρωζώνη? Να σας πω ποια είναι. Είναι οι τρεις βαλτικές χώρες και η Σλοβακία του κυρίου Φίτσο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται σχόλιο. Εναλλακτική λύση δεν υπάρχει. Στη Γερμανία απλώς υπάρχει ένα απίστευτο μπλοκάρισμα. Ναι. Υπήρχε αρχικά ο φόβος της Γερμανίας να μην γίνει κρίση της Ευρωζώνης, ο μοχλός που θα την πιέσει να εγκαταλείψει την αυστηρή δημοσιονομική της πολιτική και θα την αναγκάσει να εγγυηθεί την βιωσιμότητα, την οικονομική και δημοσιονομική κυρίως εταίρων που δεν είναι πειθαρχημένοι και προσαρμοσμένοι στο γερμανικό μοντέλο. Υπήρχε μια επίκληση αντιρρήσεων της κοινής γνώμης, η οποία κατά την ταπεινή μου γνώμη στις αρχές της κρίσης ήταν πρόφαση, αλλά στη συνέχεια έγινε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Είχε επικαλεστεί δηλαδή η κυρία Μέρκελ ένα πρόβλημα με την εκλογική της βάση, μας θύμιζε συνεχώς τις τοπικές εκλογές σε διάφορα κρατήδια, τώρα το έχει το πρόβλημα. Το έχει με την εναλλακτική για τη Γερμανία που ξεκίνησε να κριτικάρει την εμπλοκή της Γερμανίας στη στήριξη χωρών
όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, τώρα μπήκε στο τρένο του προσφυγικού και αυτή τη στιγμή και να ήθελε η κυρία Μέρκελ να χαλαρώσει κάπως τη γραμμή της Γερμανίας απέναντι στην Ευρωζώνη, δεν μπορεί να το κάνει. Είναι αυτοπαγιδευμένη, λέτε δηλαδή ουσιαστικά. Ναι, χρειάζεται τον κύριο Σόιμπλε για να... γιατί χωρίς τον Σόιμπλε και τη σκληρή του ρητορική, οι διαρροές προς την εναλλακτική θα γίνουν πολύ πιο σημαντικές. Αυτό που θα ήθελε η κυρία Μέρκελ θα ήταν να παγώσουν όλα. Ούτε δηλαδή αυστηροποίηση, ούτε χαλάρωση. Μόνο που οι εξελίξεις ακολουθούν το δικό τους δρόμο. Υπάρχουν εκλογικές αναμετρήσεις. Το όνειρο της κυρίας Μέρκελ θα ήταν το δημοψήφισμα στην Ιταλία να μην έχει επιπτώσεις, να γίνει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών στηριζόμενη και από το σημερινό κυβερνών κόμμα, το οποίο να συνεχίσει την ίδια πολιτική. Μόνο που ξέρετε, οι επαγγελματίες της πολιτικής τους καταμαρτυρούν με τα πάντα, αλλά έχουν ένα προσόν, έχουν το ένστικτο της επιβίωσης. Δεν θέλει ο κύριος Ρένση να αυτοκτονήσει πολιτικά. Είναι προτιμότερο για αυτόν να πάει σε εκλογές το Φεβρουάριο και να τις χάσει ευπρεπώς. Είναι νέος άνθρωπος 40 ετών και μπορεί να περιμένει, παρά να στηρίξει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών που για ένα χρόνο θα εφαρμόζει λιτότητες για να εξαερωθεί πολιτικά αυτός και το κόμμα του, όπως θα εξαερωθούν ο Φρανσουά Ολάντ και οι σοσιαλιστές στη Γαλλία. Άρα, κύριε Καπόπουλε, δίνεται περισσότερες πιθανότητες στο να έχουμε εκλογική αναμέτρηση μέσα στο 17, στο πρώτο εξάμηνο στην Ιταλία. Είναι, το θεωρώ βέβαιο. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ποιος θα αναλάβει το πολιτικό κόστος? Ο ιταλικός λαός βγήκε και με ένα 60% απέρριψε τις πολιτικές λιτότητας και ως εντελώς ανεπαρκής τις ρητορικές κορώνες του κυρίου Ρέντσι. Ποιος θα αναλάβει το πολιτικό κόστος να γυρίσει την πλάτη του στο δημοψήφισμα που στην ουσία ήταν δημοψήφισμα επί της λιτότητας και να πει συνεχίζουμε την ίδια πολιτική? Οπότε σκέφτεστε ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως συγκοινωνούν δοχείο με τις γαλλικές εκλογές, αν προηγηθούν οι Ιταλικές? Εννοείται, λέτε. Εννοείται. Θα γίνουν πρώτα οι Ιταλικές εκλογές, αμέσως μετά οι εκλογές στην Ολλανδία και αμέσως μετά οι εκλογές στη Γαλλία. Και ξέρετε, εδώ υπάρχει και μια ειρωνία. Το Μάρτιο πρόκειται να γίνει πανηγυρική σύνοδος κορυφής των 27 ή των 28, αν έχει και αγγλικό χιούμορ και πάρει και η κυρία Μέη, στη Ρώμη για τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΟΚ των 6. Και θα είναι θλιβερή αυτή η σύναξη. Θα είναι ένας πολιτικά ήδη αποσυρμένος, ο Ολάντ. Και θα είναι και διάφοροι μελοθάνατοι δίπλα του. Θα είναι ο κύριος Ρούτε της Ολλανδίας, θα είναι ο κύριος Ραχόη, ο οποίος έχει κυβέρνηση μειοψηφίας και με την πρώτη αποσταθεροποίηση θα φύγει και η δική του κυβέρνηση. Δεν πιστεύω στα θαύματα, αλλά μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να σώσει την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πείτε μου, υπονοήσατε στην αρχή της συζήτησής μας ότι με την ανάληψη των καθηκόντων της Αμερικανικής Προεδρίας της ΗΠΑ του Τραμπ, βλέπετε ότι θα εντείνεται η γεωπολιτική διελκυστίδα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρώπης, όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αυτό τι σημαίνει για την Ελλάδα και την Κύπρο με ανοιχτά και σε έξαρση τα εθνικά μέτωπα? Κοιτάξτε, καταρχήν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δούνε τι θα κάνουν με τη Ρωσία και το τι θα κάνουν με τη Ρωσία. Δεν ξέρω αν θα εφαρμόσει τις προεκλογικές του εξαγγελίες ο Τραμπ περί προσέγγισης. Πάντως δεν πρόκειται να ρωτήσει ούτε την κυρία Μέρκελ, ούτε τους Πολωνούς, ούτε κάποιον άλλον. Θα κάνει δηλαδή μια πολιτική, θα το δηλώνει απλώς και δημόσια, που θα καλύπτει τα ζωτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα εθνικά μας θέματα, οι άγνωστοι μεταβλητοί είναι η τελείως εκτός ελέγχου αποσταθεροποίηση στην Τουρκία. Χτες, και δεν ξέρω, δεν τονίστηκε όσο έπρεπε, έκανε μια δήλωση ο στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός στρατηγός Καπαρότη, ο οποίος είπε ότι σε 300 Τούρκους αξιωματικούς που υπηρετούσαν στο ΝΑΤΟ έχουν αποταχθεί ή συλληφθεί 150. Και περίπου το νόημά του είναι ότι ο τουρκικός στρατός τελεί υποδιάλυση από την αντίδραση του Ερντογάν μετά την καταστολή της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος. Η οικονομία της Τουρκίας πάει κατά διαβόλου, η λίρα υποτιμάται. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή τη ζήτηση και ταυτοχρόνως προσπαθεί να περιστείλει τις δημόσιες δαπάνες, κάτι το οποίο είναι αντιφατικό. Έχετε λοιπόν μία κρίση εντελώς αποδόμησης των μηχανισμών που συγκροτούν το τουρκικό κράτος,
μία φυγή προς τα μπρος του Ερντογάν, ένα κάψιμο γέφυρας για οποιαδήποτε ομαλή διέξοδο και μία πλειοδοσία τυχοδιοκτικού εθνικισμού ανάμεσα στους βουλευτές του Ερντογάν και στους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Εσείς είστε προδότες, ξεπουλήσατε τη Μοσούλη και το Χαλέπιο και μάλιστα η Νονού στη Λοζάνη το 23, να λέει ο Ερντογάν, και να απαντούν οι άλλοι, εσείς χαρίσατε 18 νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα. Αυτός... Όλα αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα είναι και είναι εκτός ελέγχου. Εκτός ελέγχου. Για πείτε μου λοιπόν, αυτός ο εθνικιστικός παροξισμός και διαγωνισμός, καλά το λέτε εσείς, ναι, που έφερε μέχρι και Τούρκο βουλευτή να λέει ότι από εβδομάδα οργανώνει εκδρομή σε ένα από αυτά τα νησιά, τα 18 του Αιγαίου, για να κατεβάσει την ελληνική σημαία, τη στήλη με courier, είναι και ευγενικός, ναι, ναι, υψώσει την τουρκική. Ναι. Πέρα από θα το πληρώσει το courier, θα μας το χρεώσει, δεν μας το είπε αυτό. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, και το ΦΠΑ, σωστά, ο οποίος είναι παγωμένος. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να οδηγήσουν σε θερμό επεισόδιο? Κοιτάξτε, η πείρα του παρελθόντος λέει ότι διαχρονικά η Τουρκία επιχειρούσε να δημιουργήσει θερμά επεισόδια για να αναγκάσει την Ελλάδα να προσέλθει σε δυσμενείς όρους σε διαπραγμάτευση και να έχει αυτή την ευθύνη του θερμού επεισοδίου. Σας υπενθυμίζω τις αποκαλύψεις που είχαν γίνει επί Ερντογάν το 2010 και το 2011 για τα σχέδια συνωμοσίας Εργενέκων και Βαριοπούλα, όπου στο τουρκικό επιτελείο είχαν τρεις παραλλαγές ναυτικού, εναέριου και χερσαίου θερμού επεισοδίου, και μάλιστα λέγανε ότι αν δεν τσιμπήσουν οι Έλληνες την πρόκληση και δεν αντιδράσουν, να το ρίξουμε εμείς στο αεροπλάνο μας. Υπήρχε ένα σενάριο του εναέριου επεισοδίου που έλεγε ένα δικό μας αεροπλάνο να κάνει ελιγμούς πέραν του δέοντος, με παραβιάζοντας τον ελληνικό εναέριο χώρο, να προκαλέσουμε τους Έλληνες να μας καταρρύψουν, και αν οι Έλληνες είναι ψύχρεμοι και δεν μας καταρρύψουν, το ρίχνουμε και μόνοι μας, βρε αδερφέ, και λέμε ότι το έριξαν οι Έλληνες. Τα θυμόσαστε όλα αυτά. Άρα λέτε ότι αν έχουν αποφασίσει να το προχωρήσουν, θα βρουν έναν τρόπο. Το κακό είναι ότι δεν μιλάμε για συντεταγμένο βαθύ κράτος. Μιλάμε ότι στην απελπισία του κάποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης ή κάποιος που θέλει να προκαλέσει την κατάρρευση του Ερντογάν, να προκαλέσει εθνική κρίση για αυτό το λόγο. Με γυρούσει, ναι, ναι, ναι. Όπως σας θυμίζω ότι η Τσιλέρ, όταν έγινε το επεισόδιο στα Ίμια, ήταν η κυβέρνησή της έτοιμη να πέσει και το βρήκε σαν ευκαιρία να πλειοδοτήσει για να διασωθεί στην εξουσία. Ήταν μια κυβέρνηση συνασπισμού της Τσιλέρ με το κόμμα του Οζάλ και με το κόμμα του το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό. Αυτή η κυβέρνηση ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης μετά τις δημοτικές εκλογές που είχαν προηγηθεί και εξαγόρασε μερικούς μήνες την εξουσία η Τσιλέρ με αυτό το επεισόδιο. Από την άλλη όμως, και εδώ επικαλούμε την εμπειρία σας, η Ελλάδα δεν μπορεί να κάθεται να περιμένει αν θα ξυπνήσει στραβά ή όχι στην πλειοδοσία ένας Τούρκος βουλευτής. Τι χρειάζεται, κατά τη γνώμη, χρειάζεται πιο ανοιχτά. Αποφασιστικότητα και ψυχραιμία. Μην μπούμε στο παιχνίδι της ιστερικής ρητορικής. Αποφασιστικότητα, ετοιμότητα, επίγνωση μιας πραγματικότητας που είναι δυσμενής για την Τουρκία, τολμάω να το πω. Ο στρατός της Τουρκίας τελεί σε κατάσταση διάλυσης αυτή τη στιγμή, και δεν το λέω εγώ, το λέει ο αρχηγός του ΝΑΤΟ, και ψυχραιμία. Δηλαδή δεν ταιριάζει σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτονται οι θέσεις του για τα εθνικά θέματα από το διεθνές δίκαιο να μπει στη λογική της ιστερίας Τούρκων βουλευτών, της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης. Μην μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει κράτος, υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις, υπάρχουν υπηρεσίες πληροφοριών, υπάρχει διπλωματική υπηρεσία. Ας μην κάνουμε ξανά τηλεοπτικό σύριαλ. Θυμόσαστε την έξοδο του Στόλου σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στην κρίση των Ημίων των 96. Μην ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας ένα σχόλιο, γιατί αρχίζουν και φουντώνουν οι επικρίσεις για τους χειρισμούς του Προέδρου της Κύπρου και από τη κυπριακά κόμματα, αλλά και με την Ελλάδα. Κάπου φαίνεται η γραμμή να μην είναι ακριβώς αυτή που θα περιμέναμε. Να σας πω το κλασικό σε μια διαπραγμάτευση, ότι όταν δεν έχουν κλείσει όλα, τίποτα δεν έχει κλείσει. Ας περιμένουμε να δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή, δηλαδή σε τι θα καταλήξουν ο Αναστασιάδης με τον Ακιτζή και τι θα προκύψει, αν γίνει η πενταμερή στη συνέχεια και αν προηγηθεί η διμερή συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν. Ας περιμένουμε, είναι υπό εξέλιξη.